έχουμε και τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, έναν δημιουργό που όχι απλά έχει αφήσει το στίγμα του σε αυτό που ονομάζουμε ελληνικό πολιτισμό, αλλά κυριολεκτικά έχει διαμορφώσει την ιστορία, την πορεία του ελληνικού τραγουδιού τα τελευταία 45 χρόνια. Αστήρευτος δημιουργικά με ένα τεράστιο έργο, όχι μόνο σε ποσότητα, αλλά σε ανάστημα, ποιότητα, φαίνεται κιόλας από διαχρονικό αυτό του έργου. Συνεχίζει να το γεμίζει αυτό το έργο με μικρά διαμάντια και πραγματικά δεν σταμάτησε ποτέ να συνθέτει και να δημιουργεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δίσκος του κυκλοφόρησε το 1979 ο Σταυρός του Νότου έχει χαρακτηριστεί από όλους τους ειδικούς ως ο πιο σημαντικός δίσκος της ελληνικής δισκογραφίας. Ταυτόχρονα έχει και μια παγκόσμια πρωτιά, 2 εκατομμύρια αντίτυπα έχουν ξεπεραστεί εδώ και καιρό και αν υπολογίσουμε ότι έχουμε μια χώρα με πληθυσμό 10 εκατομμύρια καταλαβαίνουμε πόσο μέγιστο είναι αυτό το έργο. Ταυτόχρονα ο Θάνος Μικρούτσικος πάντα είχε κοινωνικές ευαισθησίες, πάντα ήταν πολιτικοποιημένος, ποτέ κομματικοποιημένος, δεν ακολούθησε καμία γραμμή εκτός από αυτή της καρδιάς του, πάντα ήταν μπροστά στους κοινωνικούς αγώνες, κοντά στο πολίτη και αυτό συνεχίζει να κάνει αντίστοιχα και τώρα. Έχουμε σήμερα την τιμή, αλλά και τη μέγιστη χαρά να φιλοξενούμε στο σχολείο μας τον Θάνο Μικρούτσικο. Τον καλωσορίζουμε στο σχολείο. Πρόκειται, από ό,τι αναφέρθηκε προηγούμενα, για τον σπουδαιότερο μουσικοσυνθέτη της νεότερης ελληνικής μουσικής σκηνής. Καλώς ορίσατε στο σχολείο μας και στην πόλη μας και θέλω σας παρακαλώ να παρακολουθήσετε το έργο αυτό το οποίο έχουν δημιουργήσει οι μαθητές μας. Είναι ένα από τα πολλά τα οποία σε σειρά διαφόρων σχολικών δραστηριοτήτων οι μαθητές μας έχουν προθέσει και έχουν πάρει βραβεία. Ήταν Απρίλης του 1947 που θα έγινε η γέννηση αυτού του τυπά. Πολλοί θαυμάζουν και αλήθως από μας κράζουμε. Μα δεν το κούμαστε, αρκάθεκτοι αλλάζουμε και ακούμε. Νιώθουμε, βλέπουμε και παρακολουθούμε αυτόν τον άνθρωπο που τόσο αγαπάμε. Δικαίωμα δεν έχουμε τίποτα να πούμε αφού όλη τα μέρα μέσα στο χώμα θα πάμε. Τώρα μιλάω και από το θέμα μας βγήκα. Μα τι να κάνω αφού έχω μέσα μου τσίτα. Έχω μπροστά μου τον ασυνοηρό. Το Μικρούτσικο, τον Αθανάσιο είναι αλάνι. Είναι γεβέντη τσιμάνι. Η τρέλα του με τα χείλη λιμάνι. Οι κινήσεις του παραπέμπουν σε χαρμάνι. Ο Κωνσταντίνος του που ψάχνει να βρει το λιμάνι τι να κάνει. Και αυτός με τη σειρά του τραγουδάει για να έχει την υγειά του. Φτάνει μόνο μια αγριά ματιά του για να καταλάβεις πως δεν σε θέλει κοντά του. Τα πράγματα είναι άσχημα, τα χρόνια δυσκολεύουν. Οι άνθρωποι θα αναγκαστούν σε λίγο να κλέβουν. Δεν θέλουν κανένα πάνω από το κεφάλι τους. Μόνο υγεία και αυτοί τη χάνουν για πάτη τους. Γιατί υπάρχει αυτό το πολιτικό που δεν ξεφτελίζουν το ανθρώπινο όν. Με πράξεις που τους πολίτες φωνάνε και άλλοι μες στην πάρκη τους αράζουν και κοιτάνε τις ειδήσεις να μάθουνε εξελίξεις. Μάθε το γαμπάρι, δεν υπάρχουν εξηγήσεις. Μάνο πρέπει να βλέπουμε ευαρεστήσεις. Το μόνο που αξίζουνε στη μάμα να τους στήσει. Πολλοί από εμάς απλά υποφέρουν και άλλοι μες στην τσέπη τα λεφτά θέλουν μόνο να βλέπουν. Είναι εθισμός, αν θες να ξέρεις όπως είναι τα drugs. Είναι για τα λεφτά, το ξέρεις πολύ καλά. Γιατί ρελάκα, μα τα χρόνια είναι δύσκολα για αυτή τη γενιά. Τα λεφτά ποτέ δεν είναι αρκετά. Αλλά τι να κάνουμε με αυτά που μας δίνουν σε ποτήρι. Μας βάζουνε και μας πίνουν. Απλώς αράζουνε, μας βλέπουνε, γελάνε και μας πίνουν. Και εμείς απλά αράζουμε και ακούμε ό,τι έχουμε. Αυτοί να μας πούνε. Σωστός ή λάθος άμυνε, δεν μπορούμε να πούμε. Τα χρόνια τα καλά, πότε στο καλό θα έρθουνε. Πίνουν τα δικά τους και μας λένε θεωρίες. Δίθεν και τάχα, πολιτικές φιλοσοφίες. Σου τάζουνε χρυσάφι, σου κόβουνε την πλάτη. Και κάθε Έλληνα πολύ τα αφήνουν σαν κάτι στη φάση αυτή. Πρέπει να γίνουμε όλοι ένα. Προσπάθει όχι μόνο από μένα και σένα. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Γιατί ρε αδερφάκι μου είναι για το καλό μας. Τελευταίος στίχος για να κλείσω το κομμάτι. Αράζω στη γωνία και σου κλείνω το μάτι.
Πάτησε το play, η ζωή να κυλήσει. Έπεσε ένα σημείο να μην ξανασταματήσει.